Υπάρχει όντως πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αναμενόμενο ήταν αυτό, γιατί πραγματικά αυτό που είπαμε την αρχή, ότι και την προηγούμενη εβδομάδα με νύχια και με δόντια κρατήσαμε τον κόσμο, γιατί ήθελε να βγει από τότε ακόμη στον δρόμο και να ανοίξουν τα καταστήματα και την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπετε λοιπόν ότι η αγανάκτηση είναι μεγάλη, υπάρχει απελπισία στον κόσμο, απόγνωση σε όλους, γιατί πραγματικά είμαστε η πόλη, είμαστε η περιφερειακή ενότητα. Με κλειστά καταστήματα το περισσότερο χρονικό διάστημα σε όλη την Ευρώπη και πραγματικά αυτό μας φέρνει στην απελπισία. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό επιβίωσης τόσο των οικογενειών μας όσο και των καταστημάτων μας. Τα βοηθήματα που έχουν δοθεί, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι ελάχιστα, είναι σίγουρα κάτι, αλλά δεν είναι σίγουρα αρκετά για να σταθούμε όρθιοι την επόμενη μέρα. Ειδικά το τελευταίο βοήθημα των 1.000 ευρώ, το οποίο θα είναι μάλλον 500, αν με το καλό ανοίξουμε την επόμενη εβδομάδα, δεν είναι τίποτα, δεν αρκεί ούτε για τα βασικά έξοδα των οικογενειών μας. Ελπίζουμε πραγματικά ότι θα βγει κάτι θετικό από τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας. Το ψήφισμά μας έχει 10 συν μία προτάσεις πάρα πολύ βασικές και κέρυες για την περιοχή μας. Με βασικότερη αυτή της άμεσης ρευστότητας, ζητάμε πλέον το 60% του τζίρου του Απριλίου του 2019 ως άμεσο βοήθημα για να μπορέσουμε να προμηθευτούμε εμπορεύματα και να λειτουργήσουμε το άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό που διεκδικούμε και θα απαιτήσουμε με την τελευταία πρόταση που υπάρχει στο υπόμνημά μας είναι να εισέλθουμε σε ένα καθεστώς ειδικής μεταχείρισης περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, που να μπορέσουμε να αντλήσουμε κεφάλαια κυρίως για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και μετά για τις νέες επενδύσεις από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι αυτή τη εβδομάδα θα βρίσκονται ειδικά κλιμάκια του ΕΟΔΗ στην περιοχή, ώστε να μας δώσουν απαντήσεις σε ακριβώς αυτό το ερώτημα, το οποίο ερώτημα αυτό εμείς το έχουμε υποβάλει από τον Οκτώβριο, από το πρώτο τοπικό lockdown. Γιατί δεν έρχεται κάποιος ειδικός να μας δώσει επιτέλους υπεύθυνες απαντήσεις στο τι συμβαίνει στην περιοχή, από πού προέρχονται τα κρούσματα και επιτέλους αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε κι εμείς. Αλλά σίγουρα το λιανεμπόριο δεν είναι αυτό που φταίει τη δεδομένη στιγμή. Πρέπει επιτέλους να ανοίξουμε και να μπούμε σε μια κανονικότητα οικονομική, κοινωνική αλλά και προπάντων ψυχολογική για όλο τον κόσμο. Σήμερα θα ανοίξετε τα μαγαζιά ανοίγουν. Θα ανοίξουμε τα καταστήματα με ανοιχτά τα φώτα, όλοι παρόντες στα καταστήματά μας, για να δώσουμε επιτέλους ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο ούτε τις ζωές των συναδέλφων και φυσικά ούτε των υπόλοιπων πολιτών της τουρκικής κοινωνίας. Οι πολίτες ξέρουν ότι η ευθύνη διαχείρισης της πανδημίας, τα λέω και αναλυτικά σε μια δήλωσή μου, η ευθύνη διαχείρισης της πανδημίας είναι της κυβέρνησης. Είναι του Υπουργείου Υγείας, είναι της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, είναι της Επιτροπής Εμβολιασμών και είναι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, τη μόνη αρμοδιότητα που έχει είναι να συμβάλλει με τις μικρές της δυνάμεις στον έλεγχο τήρησης των μέτρων. Και αυτό το κάνει ανελιπώς. Πέρα από αυτό, όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς κάνουμε μια συστηματική εκστρατεία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και στο να κρατήσουμε τα σχολεία μας σε απολύτως ασφαλή κατάσταση για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Και αυτό το καταφέραμε με απόλυτο ρυθμό. Από εκεί και πέρα, ας μας πει κάποιος τι μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάναμε. Από εκεί και πέρα, να σας προχωρήσω τη συζήτηση. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ειδικά για το θέμα αυτό της μη εμπλοκής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας ασκήθηκε δημόσια κριτική στην κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να έχει κάνει αλλιώς. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που ξέρει καλύτερα από τον καθένα το τι γίνεται στο σπίτι της. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι το τελευταίο διάστημα και το λέω εμφαντικά σε όλους τους τόνους όπου σταθώ και όπου βρεθώ, γιατί τώρα γινόμαστε και περιζήτητοι με αφορμή τα κρούσματα.
είναι το ότι φαινόμενα τύπου πλατείας Βαρνάβα στην Αττική και φαινόμενα τύπου πλατείας Μαβίλη, το οποίο το διαπίστωσα η διέτησό μας προχθές την Παρασκευή το βράδυ στην Αθήνα, εδώ στην Κοζάνη δεν συναντώνται, δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν ιδίες, προφανώς πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας, προφανώς πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας, γιατί το νοσοκομείο μας είναι σε τραγική κατάσταση. Συνεχώς απομακρύν δραστηριότητες, προσθέτει νέες κλίνες για την αντιμετώπιση του COVID και δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Χαρδαλιά, να επανέλθω και στα λεγόμενά του. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι όσες φορές εμφανίστηκε υπουργός στην περιοχή, δεν ήταν για να συζητήσει, ούτε για να πάρει συναποφασίσουμε μέτρα. Ήταν πάντα για να κάνει ενός τύπου συζήτηση, για να βάλει τους τοπικούς φορείς στο κάδρο. Τα μέτρα ήταν λυμένα και λαμβάνονται σε άλλους χώρους και σε άλλο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να πω εν κατακλείδη είναι το ότι η περιοχή θέλει την προσοχή της κυβέρνησης και θέλει την προσοχή της κυβέρνησης και στο υγειονομικό πεδίο, με αυξημένα εμβόλια, με αυξημένα rapid test, με άλλους τρόπους, αλλά και οικονομικά, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη δύσκολη συγκυρία την οποία περνάει. Μνημόνια, απολιγνητοποίηση, lockdown. Φοβάμαι πως δεν θα τα αντέξει ο εμπορικός κόσμος της περιοχής. Έχει να παθήσει την αγανάκτηση του κόσμου, την απελπισία και την απόγνωση. Πιστεύω κάτι θετικό θα βγει και από αυτό. Πιστεύω για το καλύτερο δυνατό, για να μείνουμε όρθιοι και εμείς και ο τόπος γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαλούτα, πώς έχετε πάρει για να τα πείτε αυτά? Τα λεφτά του περιφέρεια ήταν πολλά! Ήταν πολλά τα λεφτά του περιφέρεια για να τα κλείσουνε! Όχι να ακουστεί δημόσια σε όλα τα κανάλια! Και η Δήμη και η περιφέρεια είναι δίκοση. Θα φτάσουν και προσδίδουν τον Υπουργό οπωσδήποτε, αλλά και μετά την προσδίδηση που είχαμε και μέχρι τώρα της κυβέρνησης.